ζυγούς μπορεί λίγο το σπίτι να θυμίζει αρένα αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο, ειδικά αν το επιδιώξετε κιόλας. Δηλαδή, αν έχετε να κάνετε μια κουβέντα με κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, μπορεί τα πράγματα να πάρουν έτσι κάποιες προεκτάσεις που ίσως δεν θέλετε και να υπάρχει έτσι ένα κλίμα λίγο πιο έντονο σε αυτές τις συζητήσεις. Καλό είναι ό,τι τέλος πάντων θέλετε να συζητήσετε, να τα αφήσετε για την Κυριακή που είναι πιο δική σας μέρα, μπαίνει η σελήνη στον υδροχό, σας πάει πιο πολύ, θα είστε πιο cool, δεν θα έχετε τόση ένταση και μέσα σας. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει όλο αυτό που λέμε, δηλαδή και στους κρυούς και στους υγούς και στους εγώκερους και στους καρκίνους. Είναι μια κατάσταση που ξεκινάει από μέσα τους και μπορεί με κάποιο τρόπο να δημιουργήσει μια ένταση και στο περιβάλλον. Προσεκτικοί λοιπόν κι εσείς, ειδικά με άλλους ζυγούς, εγώκερους, καρκίνους και κρυούς αυτές εδώ πέρα τις μέρες, για να μην φτάσετε έτσι σε οριακό σημείο. Κοιτάξτε να δείξετε αυτό που είναι το ταλέντο σας, περισσότερη διπλωματία. Με τους σκορπιούς. Και τώρα είναι όλοι αυτοί οι πλανήτες, καταλαβαίνετε, στον εγώκερο, άρα μέσα στο κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτεστε, με τον τρόπο που επικοινωνείτε, γενικώς στο κομμάτι της επικοινωνίας. Και είναι λίγο βαριές οι όψεις αυτές, με την έννοια ότι δεν είναι η Σελήνη σε σύνοδο με Άρη, Πλούτονα και με τον Κρόνο, συγγνώμη. Σας βάζουν ίσως, σας βαραίνουν λίγο ή μπορεί να κάνετε αρνητικές σκέψεις ή μπορεί να βγάζουν εμμονές στην επιφάνεια. Είναι λίγο δηλαδή μέρες η σημερινή και η αυριανή που θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. Γιατί καλώς ή κακώς, αυτά που μπορεί να λέτε μπορεί να επηρεάζουν και τους άλλους. Δηλαδή, να μην είναι μόνο ότι εσείς μπορεί να μην έχετε κέφι ή να σκέφτεστε κάτι αρνητικό, μπορεί να το εκφράσετε και να επηρεάσετε αρνητικά και ανθρώπους από το περιβάλλον σας, είτε στη δουλειά είτε στο σπίτι. Άρα, γενικά, προσπαθήστε να συγκρατηθείτε και έτσι και όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν έχετε, ας πούμε, την καλύτερη διάθεση, όσο μπορείτε μην το περνάτε γύρω σας αυτό το πράγμα. Σήμερα και αύριο λοιπόν μέρες που το μυαλό γενικά γυρίζει, κάνει έτσι διάφορες αναβρωμές, διάφορες σκέψεις. Κρατήστε τις όμως προς το παρόν τουλάχιστον για τον εαυτό σας και μην μπαίνετε στη διαδικασία να τις ανακοινώσετε ή πολύ περισσότερο να τις μοιραστείτε με άλλους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Αφήστε το για την άλλη εβδομάδα. Δεν είναι ανάγκη τώρα, σήμερα, αύριο. Κυριακή, σελήνη στον υδροχό, λίγο πιο περίεργη μέρα με την έννοια ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις, να μην έχετε τη μέρα δική σας για να ξεκουραστείτε ή για να κάνετε τέλος πάντων το πρόγραμμά σας, ή μπορεί να βγαίνει κάτι έκτακτο το οποίο θα πρέπει να κοιτάξετε πώς θα το διαχειριστείτε. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Λοιπόν, σήμερα και αύριο γενικά είναι μέρες που από τη μια πλευρά έχουν να κάνουν με θέματα που αφορούν τα οικονομικά. Μπορεί να σκέφτεστε τέλος πάντων διάφορα σενάρια περί των οικονομικών σας ή μπορεί να είναι μέρες στις οποίες βάζετε κάτω έσοδα, έξοδα και κοιτάτε πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε ή τι περισσεύει, αν περισσεύει. Και όλα αυτά τέλος πάντων που λίγο σας βαραίνουν επίσης. Από την άλλη πλευρά, η σελήνη στον εγώκερο έχει να κάνει και με αυτό που λέμε την αυτοπεποίθησή σας. Μπορεί για κάποιους λόγους να μην νιώθετε ότι πετάτε σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Αλλά okay, συμβαίνουν και αυτά και μπορεί ναι, να έχετε τη φήμη του αισιόδοξου και του χαμογελαστού και του ανθρώπου που δεν καταλαβαίνει πολλά, αλλά είστε άνθρωποι, δεν είστε μηχανές, άρα μπορεί και εσείς να έχετε, ας πούμε, και τις πιο περίεργες μέρες σας ή μέρες που δεν είστε τόσο εξωστρεφείς όσο συνήθως. Κυριακή. Πιο δική σας μέρα, σας πάει πιο πολύ η σελήνη από τον υδροχό, άρα μια ωραία μέρα, αν μη τι άλλο, να βγείτε, να δείτε κόσμο, να δείτε τους φίλους σας ή να κανονίσετε τέλος πάντων ένα πρόγραμμα πιο διασκεδαστικό και πιο χαλαρό, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον καθέναν από εσάς.